Πάμε να κλείσουμε το μέρος με τον κύριο Θωμά Χαριτάκη, ο οποίος είναι πρόεδρος επιμελητηρίου στο Λασίθι. Να συνομιλήσουμε αναφορικά με μια επιστολή που εστάλει βέβαια στον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, τον αρμόδιο Υπουργό Ανάπτυξης. Κύριε Χαριτάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ, να σας καλησπερίσω στην Κρήτη TV, στην Κρήτη σήμερα. Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους τηλεθεατές μας. Λοιπόν, μια επιστολή, ακόμα μια επιστολή από τον δραστήριο, από το δραστήριο επιμελητήριο Λασιθίου. Ζητάτε στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, σωστά? Ναι, πολύ σωστά. Στείλαμε μια επιστολή στον Υπουργό Ανάπτυξης, στον κύριο Γεωργιάδη, με την οποία ζητάμε την ενίσχυση των πολύ μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων, ιδίως στους κλάδους ένδυσης και υπόδειστης, καθώς και των εποχικών καταστημάτων, των mini market, τα τουριστικά καταστήματα, τα οποία αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα. Ξέρετε, το λιανεμπόριο τα τελευταία 20 χρόνια, θα έλεγα, βρίσκεται σε μια δύσκολη θέση. Πέραν των δυσκολιών που αντιμετωπίζει στην καθημερινότητα, δεν έχει επιχορηγηθεί σχεδόν ποτέ από κάποιο πρόγραμμα, αν εξαιρέσουμε αυτή την περίοδο που έχει ανοίξει η επιχορήγηση για δημιουργία e-shop. Αλλά ξέρετε, τα e-shop δεν μπορούν να βοηθήσουν την πολύ μικρή επιχείρηση. Οι μεγάλες επιχειρήσεις είναι αυτές που, θα πούμε λαϊκά, κάνουν το παιχνίδι. Ναι. Και ξέρετε, όταν δεν έχουν και εμπορεύματα οι μικρές επιχειρήσεις, γιατί δεν υπάρχει ρευστότητα, εξού και επιστολή, τι να πουλήσουν στα e-shop. Αυτό λοιπόν που ζητάμε είναι να επιδοτηθεί και το λιανεμπόριο κατά τα πρότυπα της εστίασης. Γιατί η εστίαση νομίζω ότι μπήκε σε ένα καλό πρόγραμμα. Επαναπροκήρυξη προγραμμάτων ενίσχυσης. Κάτι σωστά, το οποίο τονίζεται και στην επιστολή σας. Ναι, κοιτάξτε, ξέρετε ότι η εστίαση στο άνοιγμά της θα πληρωθούν κάποια τιμολόγια σε 7% επί του τζίρου του 2019. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη όθηση για την εστίαση και κάτι παρόμοιο ζητάμε να γίνει και στο λιανεμπόριο. Ξέρετε, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι στα καταστήματα, ας πούμε, ένδυσης και υπόδεισης που αναφέρουμε, οι αποθήκες είναι γεμάτες. Το στόκ είναι πάρα πολύ και είναι αυτό που σκοτώνει το λιανεμπόριο. Εμπορεύματα από το χειμώνα έχουν μείνει απόλυτα. Οι χονδρέμποροι δεν έχουν πληρωθεί τις επιταγές τους, είναι σε αναστολή και ξέρετε, δεν πιστώνουν πλέον. Και ξέρετε, βέβαια, και πολύ καλά κάνετε και το αναφέρετε, και οι περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις της περιφερειακής ενότητας Λασιθίου έχουν να κάνουν με τον τουρισμό. Και αν δεν κινηθεί ο τουρισμός, έρχεται το καλοκαίρι και δεν θα κινηθούν και δεν θα δουν αύξηση του τζίρου. Δηλαδή, βλέπετε και το επόμενο διάστημα, βλέπετε και μπροστά τι θα ακολουθήσει. Επίσης, ζητάμε και την επαναπροκήρυξη προγραμμάτων σε περιφερειακό επίπεδο. Όπως ναι, το πρόγραμμα που έτρεξε η περιφέρεια σε συνεργασία με την αναπτυξιακή, εννοούμε τα 60 εκατομμύρια ευρώ μη επιστρεπτέα. Ήταν ένα πολύ καλό πρόγραμμα και ζητάμε να επαναπροκηρυχθεί κάτι τέτοιο, αλλά και για το λιανεμπόριο, το οποίο δεν ωφελήθηκε από αυτό το πρόγραμμα. Και όσον αφορά το τουριστικό κομμάτι που λέτε, τα σημάδια δεν είναι καλά. Έως τώρα η περιοχή μας που είναι τουριστική δεν έχει κόσμο. Αρκεί μια βόλτα στην πόλη για να καταλάβει κανείς ότι έχουμε μείνει πολύ πίσω στον τουρισμό. Κυρίως τα μεγάλα ξενοδοχεία είναι αυτά που έχουν λίγο κόσμο παραπάνω και είναι πιο αισιόδοξα από τις κρατήσεις. Ναι. Μην ξεχνάμε το πρόβλημα που έχει προκύψει με την αγγλική αγορά, που είναι μια πολύ μεγάλη αγορά. Που στηρίζει και το Λασίθι, βέβαια, εκεί την Πλάκα, την Ελούντα, την Ιεράπετρα. Πολύ σωστά. Βεβαίως. Υπάρχει θετική διάθεση από το Υπουργείο? Έχετε κάποια ενημέρωση, κύριε Χαριτάκη? Κοιτάξτε, ξέρω ότι τις προηγούμενες μέρες υπήρξαν κάποιες συναντήσεις του Υπουργού και με την ΕΣΕ, η οποία έθεσε ακριβώς το ίδιο πρόβλημα, να επιδοτηθεί, να δοθεί μια ενίσχυση και για το λιανεμπόριο, ένδυση και υπόδειση, όπως σας είπα, και τουριστικές εποχιακά καταστήματα. Οι πληροφορίες μας είναι ότι ο κύριος Γεωργιάδης το είδε θετικά και εξετάζει το ενδεχόμενο, περιμένει τις προτάσεις μας. Μάλιστα. Είναι εμφανές νομίζω το πρόβλημα και νομίζω ότι πρέπει να βρεθεί. Υπάρχει θέμα σοβαρό μέσα από το ρεπορτάζ προκύπτει, μέσα από τα επίσημα στοιχεία, μέσα από την τοποθέτησή σας βέβαια. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Περιμένουμε εξελίξεις, κύριε Χαριτάκη. Εδώ είμαστε να τις ανακοινώσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.